Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αρχίζει τώρα το κεντρικό δελτίο της On Tourik και θα δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Το Κυπριακό ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης Φρανσουά Ολάν και Νίκου Αναστασιάδη. Ολιγόωρη επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου εν ώψη διεργασιών πριν τη Γενέβη. Απευθείας συνδέσεις με το Προεδρικό. Την Τρίτη η πρώτη συνάντηση μετά το δείπνο της 1ης Δεκεμβρίου. Δεν θα είναι το τέλος του δρόμου, η 12η Ιανουαρίου, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κοινή έκκληση των θρησκευτικών ηγετών της Κύπρου. Για πρώτη φορά απευθύνουν έκκληση για στήριξη της ΔΕΑ. Φωτιά άναψε η δήλωση Νικόλα Παπαδόπουλου για περιορισμό στο 20% στην ελεύθερη εγκατάσταση. Απορρίπτει κατηγορηματικά το Προεδρικό. Φρένο στη μεταρρύθμιση για τη δημόσια υπηρεσία έβαλε η Βουλή. Καταψηφίστηκαν 5 από τα 6 νομοσχέδια. Και άλλες συλλήψεις ακαδημαϊκών στην Τουρκία. Εντάλματα σύλληψης για 87 ακαδημαϊκούς στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Ξεκάθαρη δήλωση του Προέδρου της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάν, ότι επιθυμεί η χώρα του ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας να συμμετάσχει στη διάσκεψη για την Κύπρο που θα γίνει στις 12 Ιανουαρίου στη Γενέβη. Ο Πρόεδρος Ολάν, μιλώντας στην κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, τόνισε μάλιστα ότι θα τεθεί θέμα παρουσίας των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Γενέβη. Είμαστε πρόθυμοι, είπε, να συνεισφέρουμε σε μία λύση. Είμαστε φίλοι του κυπριακού λαού, τόνισε ο κ. Ολάν. Ο πρόεδρος της Γαλλίας πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη αστραπή στην Κύπρο από το απόγευμα. Συναντήθηκε απόψε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, με τον οποίο συζήτησαν και τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Στο Προεδρικό Μέγαρο βρίσκεται ο πολιτικός μας συντάκτης, Πάρης Ποταμίτης. Πάρη, καλησπέρα. Βίβιαν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το Προεδρικό Μέγαρο. Δύο είναι οι κυριότερες μεταξύ αρκετών άλλων ειδήσεις, οι οποίες προκύπτουν μέχρι στιγμής. Πρώτον, η Γαλλία, συν τα άλλα 4 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα 5 δηλαδή, τοποθετούνται θετικά ως προς την προοπτική να είναι παρόντα στη διάσκεψη για το Κυπριακό στην Γενέβη. Το δεύτερο βασικό σημείο είναι η υπογραφή νέας στρατιωτικής συμφωνίας μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου με αξιοποίηση και πάλι της αεροπορικής βάσης στην Πάφο. Πάμε από την αρχή, για να, πέραν αυτών των δύο, πάμε συνολικά σε όλη την εικόνα με τον πρόεδρο Ολάντ να φτάνει λίγο πριν τις 7 εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο, αφού πρώτα επισκέφθηκε το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και ήρθε εδώ, τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είχαν μια σύντομη συνάντηση και τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση με τις αντιπροσωπείες. Τι προκύπτει? Προκύπτουν τα εξής. Πρώτον, η Γαλλία είναι έτοιμη για να είναι παρούσα στη διαδικασία με ενεργό συμμετοχή στο Κυπριακό. Δηλαδή να είναι παρούσα και στην διάσκεψη. Το δεύτερο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι παρούσα και αναμένεται επ' αυτού και απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση παρούσα. Το τρίτο είναι ότι φαίνεται ότι φέρνει και κάποιο μήνυμα ο κύριος Ολάντ ότι και τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας έχουν αποδεχθεί αυτή την προοπτική, τοποθετούνται θετικά σε αυτή την προοπτική. Επί τούτου, διπλωματικές πηγές μας ανέφεραν ότι σχετική πρωτοβουλία για διαβουλεύσεις είχε αναλάβει η Γαλλία ήδη από το Σεπτέμβριο. Υπενθυμίζουμε, τέλος Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε επισκεφθεί το Παρίσι. Ανέλαβε λοιπόν μια πρωτοβουλία και φαίνεται ότι η εικόνα από όλα τα 5 μόνιμα μέλη είναι να είναι παρόντα. Τώρα το πώς θα γίνει αυτό ακριβώς είναι ένα διαφορετικό ζήτημα, αλλά οι ίδιες διπλωματικές πηγές έλεγαν ότι ούτως ή άλλως ο Γενικός Γραμματέας λαμβάνει τις εντολές στην πραγματικότητα από το Συμβούλιο Ασφαλείας και άρα δεν υπάρχει κάποιο θέμα εκεί όσον αφορά στη διαδικασία λήψης της απόφασης για να είναι παρόντα και τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το είναι υπογραφή συμφωνίας, στρατιωτικής συμφωνίας λοιπόν νέας μέσα στο επόμενο διάστημα, είναι το επόμενο σημείο από πλευράς του κ. Ολάντ και επίσης η αναφορά στην ανάγκη να υπάρξει μια λύση του Κυπριακού σε μια κρίσιμη περίοδο στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και στις παραμέτρους που έχουν τεθεί, ήταν η αναφορά του κυρίου Ολάντ. Από πλευράς του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πάρη, πριν συνεχίσουμε με τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεων του κυρίου Ολάντ και πίσω σε σένα ξανά. Πολύ καλά. Κατά την αρχή της κατηδίαν συναντήσεως μας, συνεχιστεί και της συνεργασίας των δύο αντιπροσωπιών, είχα την ευκαιρία
να ενημερώσω τον φίλο Πρόεδρο για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ιδιαίτερα μετά την απόφαση της 1ης Δεκεμβρίου για εντατικοποίηση των συνομιλιών και την μετάβαση της Κυπριακής Αποστολής στη Γενέβη στις 9 Ιανουαρίου 10 και 11 με έναρξη μιας πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό στις 12 του Γενάρη. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα για ακόμη μια φορά να μεταφέρω τις θερμές ευχαριστίες τόσο της κυβερνήσεως όσο και του κυπριακού λαού για την διαχρονική σταθερή στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης στην προσπάθεια επίτευξης μιας δίκαιης λύσης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στην βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών αλλά και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Μια διαχρονική στήριξη της Γαλλίας που εκφράζεται μέσα από το αυξημένο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα της παρούσας κυβέρνησης, για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, αλλά και από την εκφραστήσα επιθυμία και της ιδιότητας της ως μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη λύσης του Κυπριακού, ειδικότερα σε σχέση με την διεθνή πτυχή και την διασφάλιση και εγγύηση εφαρμογής της λύσης. Φίλε Πρόεδρε, αποτελεί κοινή πεποίθηση πως η εξέβρεση μιας αμοιβαίας αποδεκτής λύσης, η οποία θα εγγυάται την ανεξαρτησία, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εμπεδώνει από τη μια το αίσθημα ασφαλείας στο σύνολο των πολιτών, αλλά και την ίδια ώρα αποτελεί και το καλύτερο χέγγιο για την δημιουργία συνθήκων ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας. Μια ανάλογη λύση δεν μπορεί παρά να είναι απόλυτα συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, διασφαλίζοντας τον χωρίς περιορισμό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών των Ευρωπαίων πολιτών της Κύπρου, είτε αυτή είναι Ελληνοκύπρη είτε Τουρκοκύπρη. Μια λύση που υπαγορεύει ως ένα των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζεται τις εγγύσεις της όποιας τρίτης χώρας που ενδεχόμενα θα επηρεάζουν και την αποτελεσματική συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι ανάλογο δεν θα ήταν μόνο προς όφελος όλων των Κυπρίων, δηλαδή η απαλλαγή από τις εγγύησεις, αλλά και της ίδιας της Ένωσης, οι αποφάσεις της οποίας θα πρέπει να μένουν από ξένες παρεμβάσεις ή επιρροές. Φίλε Πρόεδρε, για ακόμα μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το ενεργό σας ενδιαφέρον, την ενεργή και ειλικρινή στήριξη στις προσπάθειες εξέβρεσης λύσης και καλωσορίζοντας σας είμαι σίγουρος πως θα συνεχίσουμε την δημιουργική μας συζήτηση και κατά την διάρκεια του Δήμου. Φρανσουά, καλώς όρισες και πάλι. Κυρίες και κύριοι, πάλι παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Να σε ακούμε. Από τις οποίες, Βίβη, αν ξεχωρίζουμε την ιδιαίτερη αναφορά στο ότι είναι αχρίαστες οι εγγύησεις και μάλιστα την ανάδειξη της διάστασης ότι οι εγγύησεις δεν θα είναι μόνο επιβλαβής για την Κύπρο αλλά θα είναι και επιβλαβής στην ουσία για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση αφού ένα κράτος μέλος δεν θα μπορούσε να λειτουργεί αποτελεσματικά ήταν η αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας ο οποίος μίλησε στα υπόλοιπα και για τα ενεργειακά και την ενεργειακή συνεργασία και τη σημασία αυτής της συνεργασίας όπως και σε άλλους τομείς με την Γαλλία. Ο ίδιος ο Φρανσουά Ολάντ, πρόεδρος της Γαλλίας, αναφέρθηκε επίσης στα θέματα της ενέργειας και μάλιστα επώνυμα στην Total και στα όσα αυτή η εταιρεία είναι δυνατόν να προσφέρει στην κυπριακή οικονομία. Μπορούμε ενδεχομένως τώρα να παρακολουθήσουμε και τις συγκεκριμένες δηλώσεις του Προέδρου Ολάντ με τις αναφορές στο Κυπριακό, τη διαδικασία και το ρόλο της Γαλλίας και άλλων. Για να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Ολάντ. Monsieur le Président, cher Nikos, Mesdames et Messieurs, c'est la deuxième fois que je viens à Chypre en moins d'un an. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι στην Κύπρο. La première, c'était pour y faire escale
Πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, ερχόμουν πάλι από την επίσκεψη που είχα κάνει στο αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, εκεί που οι γαλλικές ενόπλες δυνάμεις βρισκόταν μετά την επίθεση, την τρομοκρατική επίθεση στις 13 Νοεμβρίου. Με είχε υποδεχτεί τότε ο πρόεδρος Αναστασιάδης με αλληλεγγύη και τον ευχαριστώ. Αυτή τη φορά έρχομαι στην Κύπρο πάλι μετά από την επίσκεψή μου στο αεροπλανοφόρο, το οποίο επιστρέφει μετά από επιχειρήσεις, αποφασιστικές επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο Ιράκ και στη Συρία. Έχουμε αμυντική συνεργασία και ευχαριστώ πραγματικά την Κύπρο γιατί μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε το έδαφος της, την αεροπορική βάση της ΠΑΦΟΥ. Και πραγματικά αυτή η αμυντική συνεργασία θα ενδυναμωθεί γιατί θα υπογράψουμε συμφωνία άμυνας στους επόμενους μήνες μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου. Έρχομαι εδώ μετά από την πρόσκληση του Προέδρου γιατί θέλω να στηρίξω τις διαπραγματεύσεις για να βρεθεί μια λύση στο Κυπριακό βάσει των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και βάσει των παραμέτρων που έχουν έχουν προοδεύσει, αλλά δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Αυτό που επιθυμούμε είναι να βρεθεί λύση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να στηρίξουμε τη διαδικασία, το περιεχόμενό της, αλλά και το πλαίσιο της διαδικασίας αυτής. Όσον αφορά το περιεχόμενο των συζητήσεων υπάρχουν ακόμα εκκρεμή θέματα. Όσον αφορά το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, πιστεύουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα για να στηριχθεί η διαδικασία αυτή από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω ότι υπάρχει και επιθυμία για την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα θέσει το θέμα αυτό στο Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Επίσης, το θέμα της παρουσίας των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Γαλλία είναι διατεθειμένη να παίξει ένα χρήσιμο ρόλο στη διαδικασία αυτή και είμαστε πραγματικά πρόθυμοι να ανταποκριθούμε. Ο ρόλος της Γαλλίας είναι να βρίσκονται πάντα λύσεις σε δυσκολίες και κρίσεις. Χρειάζεται δέσμευση, βεβαίως. Και γι' αυτό και η Γαλλία ήταν παρούσα στην Διεθνή Συμμαχία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Άλλες φορές, από κοινού με την καγκελάριο της Γερμανίας, συνεργαζόμαστε για να βρεθεί μια λύση στην Ουκρανία. Το Κυπριακό, το οποίο έχει κρατήσει πολλά χρόνια, πρέπει σήμερα να βρει τη λύση του και είμαστε διατεθειμένοι να συνεισφέρουμε κι εμείς στην εξέβρεση μιας λύσης βάσει των παραμέτρων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Είμαστε φίλοι του Κυπριακού λαού, είμαστε φίλοι των κοινοτήτων των Κυπριακών και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η Κύπρος. Έχουμε μια σχέση η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί, έχει ενδυναμωθεί. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης ήθελε να έρθω να επισκεφτώ την Κύπρο και εγώ ήθελα ακόμα πιο πολύ σε μια κρίσιμη στιγμή να βρεθώ εδώ σήμερα σε αυτό το πολύ κρίσιμο σημείο των διαπραγματεύσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα πάρει ολιγόρη επίσκεψη, πολύ σημαντική όμως, υπό το πρίσμα των έντονων διαπραγματεύσεων με ορόσημο τη Γενέβη και την πολυμερή διάσκεψη. Να προσθέσουμε, Βίβια, άλλες δύο ουσιαστικές πληροφορίες. Η μία είναι ότι δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσμικά και τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας που φαίνεται ότι έχουν την βούληση πλέον να είναι παρόντα στη διαδικασία και στην Γενέβη. Οι πληροφορίες από διπλωματικές πηγές αναφέρουν
ότι υπάρχουν και άλλες χώρες ευρωπαϊκές σημαντικές και συγκεκριμένα η Γερμανία, η οποία επίσης εξέφρασε την επιθυμία να παραστεί. Ακόμη, σύμφωνα με άλλες διπλωματικές πηγές, δύο φίλες χώρες έχουν ήδη επικοινωνήσει με την Άγκυρα στο πιο ψηλό επίπεδο, έχουν ήδη συνομιλήσει με την Άγκυρα στο πιο ψηλό επίπεδο για το θέμα των εγγυήσεων και των προσπαθειών που γίνονται. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες είναι ότι η Άγκυρα δεν υποχωρεί από εκείνες τις θέσεις τις οποίες έχει εκφράσει μέχρι στιγμής. Αλλά οι επικοινωνίες, οι επαφές από δύο χώρες έχουν γίνει και συνεχίζεται και το προσκήνιο και το παρασκήνιο. Αυτό να σας πούμε ότι εδώ ολοκληρώνεται σε λίγο και το δείπνο και θα υπάρξει αναχώρηση του Προέδρου της Γαλλίας. Πάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ από το Προεδρικό Μέγαρο. Καλή συνέχεια. Καλό σου βράδυ. Τώρα πρώτη συνάντηση Αναστασία Διακιντζή, κυρίες και κύριοι, την προσεχή Τρίτη μετά τη συμφωνία για επανέναρξη των συνομιλιών στο δείπνο της 1ης Δεκεμβρίου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης θα συναντηθούν στις 6:30 το απόγευμα στο χώρο του αεροδρομίου Λευκοσίας. Τώρα, αντιπαράθεση μεταξύ Νικόλα Παπαδόπουλου και κυβέρνησης ξέσπασε με αφορμή τις αναφορές του Πρόεδρου του ΔΥΚΟ στην εκπομπή Hashtag Creek. Είπε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λέει ψέματα στο λαό, ότι μέσα σε 7 ημέρες αποδέχτηκε όλους τους τουρκικούς όρους και πως κάνει αναφορές σε συγκλήσεις οι οποίες δεν υφίστανται. Σκληρή απάντηση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε αρχικά να δούμε το ρεπορτάζ για τις αναφορές Νικόλα Παπαδόπουλου χθες το βράδυ στο ΡΙΚ και αμέσως μετά την απάντηση της κυβέρνησης. Παντελώς αναξιόπιστο χαρακτηρίζει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Νικόλας Παπαδόπουλος, κατηγορώντας τον ότι λέει ψέματα στον κυπριακό λαό όσον αφορά τις συγκλήσεις που επιτεύχθηκαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μας έλεγε ότι υπάρχει σύγκληση 4:1 για την αναλογία πληθυσμού. Δεν υπάρχει. Το παραδέχθηκε ο κύριος Μαυρογιάννης, το έχει παραδεχτεί ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Μας έλεγαν ότι θα υπάρχει, ότι έχουμε πετύχει την ελευθερία εγκατάστασης. Δεν υπάρχει. Θα υπάρχει περιορισμός 20% αναπληθυσμού της πολιτείας. Μας έλεγαν ότι είπε ο κ. Ακιντζή ότι είναι έτοιμος να δεχτεί 80.000 πρόσφυγες να επιστρέψουν. Ουδέποτε είπε τέτοια νούμερα ο κ. Ακιντζή. Μας είπαν ότι τα Ηνωμένα Έθνη έκαναν αυτούς τους υπολογισμούς. Ουδέποτε έκαναν τα Ηνωμένα Έθνη αυτούς τους υπολογισμούς. Ήταν δική του αριθμή. Του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Δεν ανταποκρίνοντας στην πραγματικότητα. Είπε ψέματα στο λαό δυστυχώς. Μιλώντας χθες βράδυ στην εκπομπή Hashtag Creek, ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ έκαμε λόγο για ολέθρια λάθη του Προέδρου Αναστασιάδη ως αποτέλεσμα, όπως είπε, των δικών του χειρισμών. Και μέσα στον πανικό του Νίκος Αναστασιάδης ηθικολόγησε. Δέχτηκε τα πάντα. Και επέστρεψε με την ουρά στα σκέγγια, στις διαπραγματεύσεις, αποδεχόμενος όλους τους τουρκικούς όρους. Πάθαμε ό,τι πάθαμε την άλλη φορά που του κατέβασαν τον Μπαρπαρός. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε πως αυτή τη στιγμή οι κινήσεις του Προέδρου καθοδηγούνται από τον φόβο και την ηττοπάθεια. Μέσα σε 7 μέρες αποδέχθηκε όλους τους τουρκικούς όρους που είχε θέσει ο κατοχικός ηγέτης για να προχωρήσουμε σε πενταμερή διάσκεψη με μια αυτόματη διαδικασία. Δεν υπάρχει πλέον αναφορά σε συμφωνία, σε ένα χάρτη. Ό,τι θέλουν θα καταθέσουν οι Τούρκοι. Δεν υπάρχει πρόνοια ότι πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Ο κύριος Παπαδόπουλος υποστήριξε πως ανεξαρτήτως αποτελέσματος στις συζητήσεις για το εδαφικό και βάσει των όσων έχουν συμφωνηθεί την 1η Δεκεμβρίου είμαστε εγκλωβισμένοι να οδηγηθούμε στη διάσκεψη για την ασφάλεια και τις εγγυήσεις στις 12 Ιανουαρίου. Κατηγόρησε τέλος τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για ακατάσχετη κινδυνολογία στις συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου για να προσθέσει πως ο Νίκος Αναστασιάδης εκπέμπει εικόνα φόβου και ενδοτισμού. Οι δηλώσεις Νικόλα Παπαδόπουλου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δήλωσε στο ΡΙΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τονίζει πως υπάρχει όχι απλώς σύγκληση, αλλά συμφωνία Προέδρου Αναστασιάδη Μουσταφά Ακιντζή στα θέματα εγκατάστασης, διακίνησης και άσκησης επαγγέλματος. Ξεκαθαρίζει παράλληλα πως η ενεξελίξη διαπραγμάτευση θα καθορίσει κατά πόσον η διάσκεψη της 12ης Ιανουαρίου για το Κυπριακό θα είναι το τέλος του δρόμου. Άμεση ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης. Οι δηλώσεις Νικόλα Παπαδόπουλου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σημείωσε μάλιστα πως επ' αυτού υπάρχουν και αναφορές του ίδιου του Μουσταφά Ακιντζή, ο οποίος δήλωσε πως λόγω της ευρωπαϊκής ιδιότητας της Κύπρου δεν υπάρχει κανένας περιορισμός όσον αφορά την εγκατάσταση, την διακίνηση και την άσκηση επαγγέλματος εντός της κυπριακής επικράτειας. Υπάρχει απόλυτα αυτή
Και δεν είναι ούτε σύγκληση ούτε συναντήληψη, είναι συμφωνία ναι. για την εφαρμογή των 4 βασικών ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 3 βασικών ελευθεριών. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για το πού θα επιλέξει οποιοδήποτε Κύπριος πολίτης να ζήσει στην επικράτεια της Κύπρου. Μιλώντας το από μέρα σε μέρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως η πορεία της διαπραγμάτευσης από την 1η Δεκεμβρίου είναι που θα καθορίσει εάν η διεθνής διάσκεψη της 12ης Ιανουαρίου θα είναι το τέλος του δρόμου. Η 12η Ιανουαρίου ναι. δεν είναι το τέλος του δρόμου, δεν είναι το τέλος της διαδικασίας. Από τα αποτελέσματα που θα προηγηθούν, κυρία Μιλιώτου, θα εξαρτηθεί αποκλειστικά και μόνο αν η διάσκεψη της 12ης Ιανουαρίου είναι το τέλος του δρόμου. Τι σημαίνει αυτό, κυρία Μιλιώτου? Ότι αν δεν επιτευχθεί πρόοδος σε όλο αυτό το διάστημα της διαπραγμάτευσης, τότε η επιτυχία στη 12η Ιανουαρίου δεν είναι σε καμία απολύτως περίπτωση δεδομένη. Επανέλαβε εμφαντικά πως δεν υπάρχει απολύτως καμιά διάσταση θέσεων μεταξύ Αθηνών Λευκωσίας. Όσοι δηλώνουν περί του αντιθέτου, σημείωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, προσφέρουν την χείριστη υπηρεσία στον τόπο. Είναι καθημερινή σχεδόν η επαφή σε επίπεδο του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν ανακοινώνονται κάθε φορά που μιλάνε. Το ίδιο των δύο Υπουργών Εξωτερικών, σε επίπεδο διπλωματικών γραφείων, σε επίπεδο των δύο Υπουργείων Εξωτερικών. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης κλήθηκε να σχολιάσει την αναφορά Άιντα πως την συμφωνία θα υπογράψουν 4 πένες χωρίς να γίνεται ξεκάθαρη αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι ο κύριος Άιντα που αποφασίζει, διαρωτούμε. Και ξέρετε, υπάρχει και μια τακτική από όλους μας. Εγώ δεν θα το περιορίσω στην παρούσα διακυβέρνηση. Διαχρονικά πάντα να υιοθετούμε είτε τις τουρκικές θέσεις είτε τις θέσεις των Ηνωμένων Εθνών και ποτέ να μην υιοθετούμε ή να προβάλλουμε τις θέσεις που εκφράζονται είτε από τον ηγέτη της ελληνοκυπριακής πλευράς είτε από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επανέλαβε πως η Κυπριακή Δημοκρατία θα είναι παρούσα στην διάσκεψη της Γενέβης, απέφυγε ωστόσο να πει τον τρόπο, επισημένοντας πως η κυβέρνηση δεν ανέμενε την 1η Δεκεμβρίου για να διασφαλίσει αυτό το ζήτημα. Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε κατά πλειοψηφία και σε κλίμα έντασης να αναβάλει τη συζήτηση ψηφίσματος του Προέδρου των Οικολόγων Γιώργου Περδίκη για το θέμα των εγγύσεων και της αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων. Η πρόταση για αναβολή ήταν του Προέδρου του Σώματος Δημήτρη Σιλούρη και στηρίχθηκε από το ΔΣΥ και το ΑΚΕΛΤΑ. Οι υπόλοιπα κόμματα διαφώνησαν. Σε κλίμα έντασης, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αναβολή της συζήτησης ψηφίσματος που κατέθεσαν οι οικολόγοι για τις εγγυήσεις και την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων στο πλαίσιο της λύσης του Κυπριακού. Υπέρ της αναβολής στάχθηκαν 29 βουλευτές του ΔΣΥ και του ΑΚΕΛ και κατά 20 βουλευτές του ΔΥΚΟ της ΕΔΕΚ της Συμμαχίας Πολιτών, της Αλληλεγγύης των Οικολόγων και του ΕΛΑΜ. Θα δημιουργήσουμε εντυπώσεις που δεν θέλει κανένας σε αυτόν τον σωμά. Να δημιουργήσει έστω και αν υπήρχε άνθρωπος που ήθελε να τις εγγυήσεις, είμαι βέβαιος ότι δεν θα ήθελε να δημιουργήσει την εικόνα ότι δεχόμαστε εγγυήσεις πριν τις 12 του Γενάρη. Αβέροφ Νεοφύτου και Άντρος Κυπριανού τόνισαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να γίνεται συζήτηση σε κάθε ολομέλεια για το Κυπριακό. Ωστόσο, επεσήμαναν είναι λάθος να τίθεται κάθε φορά και μια ξεχωριστή πτυχή. Σημείωσαν την πάγια θέση τους κατά των εγγυήσεων σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Σε μια ενωμένη ευρωπαϊκή Κύπρο, ξένοι εγγυητές και ξένα στρατεύματα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Ξεκάθαρα. Για να απαλλαγούμε από αυτά τα βαρύδια που συνοδεύουν την Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να βρούμε λύση του Κυπριακού. Τελεία. Επιμένουμε ότι με τη λύση του Κυπριακού πρέπει να καταργηθούν οι εγγύσεις. Χρειάζεται βέβαια για να απαντηθούν τα αισθήματα ανησυχίας και ανασφάλειας που υπάρχουν και στους Ελληνοκύπριους και στους Τουρκοκύπριους να συζητηθεί για μια μεταβατική περίοδο ένα σύστημα ανασφάλειας, η οποία μεταβατική περίοδος πρέπει να είναι σύντομη βέβαια. Νικόλας Παπαδόπουλος και Γιώργος Περδίκης τόνισαν ότι επιβάλλεται να συζητηθεί σήμερα το ψήφισμα και πριν τη Σύνοδο της Γενέβης. Τάχθηκαν κατά των εγγύσεων και των μεταβατικών περιόδων για αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Εμείς δεν αποδεχόμαστε τη θέση ότι πρέπει να επιβληθεί σιωπητήριο η φήμη ό,τι αφορά τη συζήτηση του Κυπριακού.
Εκτός αν η θέση είναι ότι πρέπει να μιλούν μόνο εκείνοι που θεωρούν ότι είναι σπουδαίοι οι χειρισμοί και είναι σπουδαία η λύση που έρχεται. Εμείς έχουμε το δικαίωμα να εκφράζουμε τις ανησυχίες μας, αλλά θεωρούμε ότι έχουμε και το καθήκον να ενημερώνουμε την κοινή γνώμη για εκείνα που θεωρούμε ότι είναι αρνητικά. Ποιο είναι το πρόβλημα σήμερα να τοποθετηθεί αυτή η ολομέλεια για το θέμα των εγγύσεων, όταν το κύριο θέμα που συζητείτε αυτή τη στιγμή και που διακυβεύεται είναι το θέμα των εγγύσεων και των στρατευμάτων? Πού είναι το πρόβλημά σας? Μιλήστε επιτέλους καθαρά και ειλικρινά. Σας παρακαλώ πολύ. Απάντηση στα όσα υποστήριξε ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ από το ΔΥΣΥ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος ανέφερε ότι είναι ανακριβή τα όσα επικαλείται ο Νικόλας Παπαδόπουλος, χαρακτηρίζοντας αβάσιμες και άκυρες τις καταγγελίες του κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αντιπροσωπεία της κυβέρνησης και της Κίνας και του Κομμουνιστικού Κόμματος της χώρας συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του ΔΥΣΥ, Αβεροφνεοφύτου. Όπως αναφέρθηκε, η Κίνα στηρίζει τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Ανακριβή τα όσα επικαλείται ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος και αβάσιμες και άκυρες οι καταγγελίες του εναντίον του Προέδρου της Δημοκρατίας, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΔΥΣΥ Πρόδρομος Προδρόμου. Ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος επιχειρηματολογεί με ανακρίβειες. Δεν θα προχωρούσαμε ένα βήμα περισσότερο να πούμε ότι είναι αναξιόπιστος, αλλά σίγουρα βρίσκεται ένα δίκο και δεν μπορεί να κατηγορεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για χειρισμούς που οδηγούν στην αναγνώριση και ισχύ του δικαιώματος της ελεύθερης εγκατάστασης για όλους τους Κυπρίους. Το πρωί ο πρόεδρος του ΔΥΣΥ Αβεροφνεοφύτου συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της κυβέρνησης και του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Και ζητήσαμε από την αντιπροσωπεία και επαναβεβαιώσαμε την θέση της δικής μας πλευράς ότι εμείς θέλουμε στην διεθνή διάσκεψη και την παρουσία των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, και η Κίνα, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ένα από αυτά τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η Κίνα είναι υποστηρικτική στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού, ενώ το Πεκίνο δεν εξέφρασε κάποια αντίθεση για συμμετοχή στη διεθνή διάσκεψη για τον Κυπριακό, δήλωσε επίσης ο κύριος Νεοφύτου. Ο πρόεδρος του ΔΥΣΥ σχολίασε και την επίσκεψη στην Κύπρο του Γάλλου Προέδρου Φρανσουά Ολάντ, επισημένοντας το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χώρα του στις προσπάθειες για την επίλυση του Κυπριακού. Οι δύο χώρες με την πιο ξεκάθαρη θέση και θέλησή τους να συμμετέχουν στην διεθνή διάσκεψη για το Κυπριακό είναι η Γαλλία και η Ρωσία. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού πρόσθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι έτσι κι αλλιώς παρόν λόγω του ότι είναι εγκύτρια δύναμη, ενώ για την Κίνα είπε ότι κατά τη σημερινή συνάντηση δεν εκφράστηκε οποιαδήποτε αντίρρηση. Σειρά επαφών στην ελληνική πρωτεύουσα με επίκεντρο τις εξελίξεις στο Κυπριακό είχε σήμερα ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργος Λιλίκας. Ο κ. Λιλίκας δήλωσε ότι εξέφρασε στον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και στον Έλληνα Πρωθυπουργό την ευγνωμοσύνη του Κυπριακού Ελληνισμού για τη σταθερή, στεναρή και πολύ σωστή θέση της ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά με τις προϋποθέσεις διενέργειας μιας πολυμερούς διάσκεψης. Ο κ. Λιλίκας είχε επίσης επαφές με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι Κύπρος και Ελλάδα έχουν κοινές απειλές και κοινή πρέπει να είναι και η στρατηγική και η προσπάθεια αντιμετώπισής τους, δήλωσε ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργος Λιλίκας μετά την ολοκλήρωση επαφών που είχε στην Αθήνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο. Ό,τι λύση δοθεί στο Κυπριακό, αντίστοιχη φοβάμαι θα είναι και η λύση που θα δοθεί στα ζητήματα της Θράκης. Ό,τι η πολιτική εφάρμοσε στο Κυπριακό την εφαρμόζει στη Θράκη Τουρκία και ό,τι η πολιτική εφάρμοζε στο Αιγαίο με τις γκρίζες ζώνες επιχειρεί την εφαρμόζει στην Κυπριακή ΑΟΣ. Όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε στο τραπέζι για να χαράξουμε μια κοινή στρατηγική Κύπρος και Ελλάδα για να επιτύχουμε μια δίκαιη λύση του Κυπριακού. Οι εξελίξεις στο Κυπριακό και η επικείμενη διάσκεψη στη Γενέβη κυριάρχησαν στις συζητήσεις που είχε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Εξέφρασα ταυτόχρονα την ευγνωμοσύνη του Κυπριακού Ελληνισμού για την σταθερή, στεναρή και πολύ σωστή θέση της ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά με τις προϋποθέσεις διενέργειας μιας πολυμερούς διάσκεψης. Ότι θα πρέπει αυτή η διάσκεψη να προετοιμαστεί, να συζητηθεί διπλωματικά για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ή όχι κοινό έδαφος που να επιτρέπει προσδοκίες για επιτυχή κατάληξη της διάσκεψης.
Νωρίτερα σήμερα ο κύριος Λιλίκας είχε επίσης επαφές στην ελληνική πρωτεύουσα με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη και το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρη Κουτσούμπα, τους οποίους επίσης ενημέρωσε για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Αξιοποίηση της επίσκεψης του Φρανσουά Ολάν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητά το κίνημα αλληλεγγύη. Η Ελένη Θεοχάρους δήλωσε ότι η επίσκεψη πρέπει να αξιοποιηθεί για την προαγωγή των συμφερόντων του κυπριακού ελληνισμού εν ώψη της πενταμερούς διάσκεψης της Γενέβης. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης οφείλει να ζητήσει τη στήριξη του Γάλλου πρόεδρου και της Γαλλίας ως κράτους μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διεθνή διάσκεψη. Γιατί αυτό, επί του παρόντος, είναι μετέωρο, είναι ένα αμφιβόλο. Ευχόμαστε ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας δεν είναι κομιστής νέων πιέσεων εναντίον του πρόεδρου, νέων πιέσεων προς τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Κοινή έκκληση για στήριξη του έργου της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοωμένων απίφθηναν για πρώτη φορά οι θρησκευτικοί ηγέτες μέσω οπτικογραφημένου μηνύματος. Να το παρακολουθήσουμε. Κάνω μια θερμοτάτη έκκληση προς όλους που γνωρίζουν που υπάρχουν λείψανα αγνοωμένων ή Ελλήνων ή Τούρκων και οι ιδιώτες να ανοίξουν τα στόματά τους, ως επίσης και οι στρατοί μας, τόσο της μιας πλευράς όσων και της άλλης, πρέπει να δώσουν όλα τα στοιχεία που έχουν ισχύρας τους. Güven, saygı, sevgi birbirini takip eden kavramlardır. Mutlaka bunu inşa etmek için bir umut olmalıyız. Biz bu konuda hani bu ekibe, bu konuda emek çeken herkese teşekkür ediyoruz. Ama aynı zamanda onlara yardım edilmesini istiyoruz. Bütün duyarlı kardeşlerimizin, bütün yani Türk, Rum, bütün insanların bu noktada yardımcı olmasını talep ediyoruz. Gıkındavink, Vairi Mehmet. Ուր միայն մեր աղոտկը և բադրասագամությունը գրնանք պաշրասնել, որպեսի այս ցավը մի անգամը միշտ, որքան որ մարդկային գարողությունը գրնազ այն թեթև ծնել, գարենանք հաջողցնել այդ գործընթացը. In this place, exactly and in this time, it's the time for all the religions. And also it's a call for all the politicians and for all the families living in this beautiful island of Cyprus to help. Το γραφείο για το θρησκευτικό διάλογο που λειτουργεί υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Σουηδίας φιλοξένησε απόψε στο Λίδρα Πάλας εκδήλωση για στήριξη της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοωμένων. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι θρησκευτικοί ηγέτες της Κύπρου, μέλη της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοωμένων, συγγενείς αγνοωμένων και διάφορες οργανώσεις, μέλη του Διπλωματικού Σώματος και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εκπρόσωποι κομμάτων και οργανώσεων. Έργα συντήρησης σε τρία τζαμιά, ένα μιναρέ και σε οθωμανικά λουτρά αρχίζει τις επόμενες εβδομάδες η Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε συνέντευξη τύπου στην ΠΑΦΟ έγινε η παρουσίαση των μνημείων που έχουν ήδη αποκατασταθεί στα χωριά Ευρέτου, Χρυσοχούς και στην πόλη της ΠΑΦΟ, καθώς επίσης και τα νέα έργα που προγραμματίζεται να αποκατασταθούν.
Τις επόμενες εβδομάδες αρχίζουν εργασίες συντήρησης σε τζαμιά στα τουρκογυπριακά χωριά Άης Γιάννης, Άης Νικόλας και στην Κατοπάφο, καθώς επίσης και στα λουτρά του Χασάν Αγά στην Κατοπάφο και τον μιναρέ του Καμί Κεμπίρ που βρίσκεται στην περιοχή του Μουτάλου, όπου έχουν αρχίσει διερευνητικές ανασκαφές. Η ιστορία της Κύπρου είναι γραμμένη στη γη της με τα κάθε λογής μνημεία που όλα μαζί συγκροτούν τη φυσιογνωμία και το χαρακτήρα της. Αν αφήσουμε τα μνημεία να μιλήσουν, θα μάθουμε την ιστορία και τους ανθρώπους του τόπου μας καλύτερα από ό,τι στα βιβλία και στις διδακές. Η Κύπρος και ο λαός της προχωρούν, ανέφερε ο Τάκης Χατζηδημητρίου, αφήνουν πίσω τους ένα ματωμένο παρελθόν και δημιουργούν τον τρόπο ζωής του μέλλοντος. Αυτό που εμείς της Τεχνικής Επιτροπής βλέπουμε να γίνεται γύρω από τα μνημεία δεν είναι απλά μια πράξη επαναπροσέγγισης. Είναι μια νέα πολιτιστική αντίληψη. Είναι μια νέα αρχή. Ο τουρκοκύπριος επικεφαλής της Τεχνικής Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αλή Τουντζάη, δήλωσε ότι τόσο τα τζαμιά όσο και οι εκκλησίες αποτελούν μέρος της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς των Κυπρίων. Προέτρεψε επίσης όλους να μην μεγιστοποιούν όλα όσα μπορεί να χωρίζουν τις δύο κοινότητες, αλλά να εργαστούν για να αναδείξουν όλα όσα τους ενώνουν. Η Επιτροπή έχει αποκαταστήσει μέχρι τώρα τον νερόμυλο της Χρυσοχούς, τα Οθωμανικά λουτρά κοντά στη στήλη Αποστολού Παύλου και τον τζαμί της Ευρέτου. Νέες συλλήψεις ακαδημαϊκών στην Τουρκία για ενδεχόμενους δεσμούς με τον Φεντούλαχ Γκιουλέν. Η ανταποκρίτριά μας, Άννα Ανδρέου, θα μας ενημερώσει και για ανακοίνωση του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την απόφαση του Εφετείου Αθηνών να απορρίψει την έκδοση 5 στρατιωτικών που διέφυγαν στην Ελλάδα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία. Άννα, καλησπέρα από τη Λευκωσία. Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε σήμερα για τις αποφάσεις στην Ελλάδα σχετικά με τους 8 στρατιωτικούς, λέγοντας ότι δυσκολεύεται να αντιληφθεί την απόφαση του Εφετείου Αθηνών να απορρίψει την έκδοση των 5, ενώ την ίδια ώρα δεν έχει απορρίψει την έκδοση των άλλων τριών. Αναφέρει ακόμη ότι αναμένουν από τη γείτονα και σύμμαχό τους Ελλάδα, ως χώρα που έχει εμπειρία των αρνητικών συνεπειών στρατιωτικής χούντας στο παρελθόν, να εκδώσει τους πραξικοπημιωτίας στην Τουρκία. Στην Τουρκία, στο μεταξύ, συνεχίζονται ακόμη οι συλλήψεις. Σήμερα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για 87 άτομα, μεταξύ των οποίων και ακαδημαϊκοί, που συνδέονται με το Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης. Ο λόγος ασφαλώς η σχέση τους με το κίνημα Γκιουλέν. Από αυτούς συνελήφθηκαν οι 51 μέχρι στιγμής και οι υπόλοιποι καταζητούνται. Δεν είναι μόνο όμως οι συλλήψεις σήμερα, είναι και η ταλαιπωρία που υπέστησαν Γερμανοί βουλευτές στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης, σε σημείο που να χάσουν τελικά ακόμα και την πτήση τους. Τους έκαναν εξονυχιστικούς ελέγχους στα διπλωματικά τους διαπατήρια, καθυστερώντας τους. Και αυτό έγινε επειδή λίγα μόνο 24 ώρα νωρίτερα η αντιπρόεδρος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης είχε καταγγείλει ότι την κατομεταχειρίστηκαν σε αεροδρόμιο της Γερμανίας, επειδή είχε προσωρινό διαβατήριο λόγω του ότι της είχαν κλέψει το διπλωματικό της σε ξενοδοχείο που διέμενε στη Γερμανία. Μάλιστα. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Η Δαμασκός, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται ενώπιον μιας σημαντικής νίκης στον πολυετή εμφύλιο Συριακό πόλεμο. Έχει τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους της πόλης διακύβευμα του πολέμου. Ελέγχει πλέον το Χαλέπι. Οι δολοφονίες πολιτών συνεχίζονται όμως. Εκατοντάδες άνθρωποι αγνοούνται την ίδια στιγμή που επαναρχίζουν οι συνομιλίες για το Συριακό στη Γενέβη. Η Τουρκία προωθείται ανενόχλητη στα βόρεια, στέλνοντας ακόμη και κομμάντος με χερσαίες δυνάμεις. Το φρούριο Χαλέπι έπεσε. Μόσχα και Δαμασκός έχουν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο του μέρος. Ο Συριακός στρατός ανακατέλαβε 32 από τις 40 ερυπωμένες γειτονιές της πόλης, δηλαδή το 85% της περιοχής. Το αιματοκύλισμα, ωστόσο, συνεχίζεται δίχως τέλος. Εκατοντάδες άνθρωποι αγνοούνται στο ανατολικό Χαλέπι. Υπάρχουν πληροφορίες ότι επαναστατικά στρατιωτικά κινήματα όπως η Αλ-Νούσρα δολοφόνησαν μεγάλο αριθμό αμάχων. Ήθελαν να τους κρατήσουν στην πόλη ως ασπίδα και αυτοί επιχείρησαν να υποχωρήσουν. Οι πολίτες που υποχωρούν είναι τρομοκρατημένοι. Όλοι του
Όχι, κοντά τα λάντα, φιάνει τα λάμαν. Είναι ούτε τη μαλένα. Τα Ηνωμένα Έθνη υποπτεύονται και τη Δαμασκό για τις εξαφανίσεις. Υπολογίζουν ότι γύρω στις 100.000 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι ακόμη στο ανατολικό Χαλέπι. Given the terrible record of arbitrary detention, torture and enforced disappearances by the Syrian government, we are of course deeply concerned about the fate of these individuals. Την ίδια στιγμή η Μόσχα, η οποία ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός εν ώψη και της έναρξης των συνομιλιών στη Γενέβη αύριο, επανέρχεται με νέες δηλώσεις ενάντια στην αμερικανική πολιτική στην περιοχή. Это ещё одна странность американской политики в отношении Сирии, в отношении Алеппо, когда левая рука делает что-то конструктивное, правая рука в этот момент открывает шлюзы для накачивания вооружений боевикам. Παράλληλα, η Τουρκία προελάβνει στη Βόρεια Συρία. Κατέλαβε μαζί με Σύρους αντάρτες τον αυτοκινητόδρομο που χωρίζει την Αλπάπ και την Μάνπιτ βόρεια στο Χαλέπι. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές της τουρκικής αεροπορίας κατέστρεψαν 10 στόχους του Ισλαμικού κράτους. Η τουρκική εισβολή φαίνεται δε να ενισχύεται και από επίλεκτες χερσαίες δυνάμεις. Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η Άγκυρα στέλνει στη Συρία 300 καταδρομής της 11ης ταξιαρχίας. Η Ολομέλεια της Βουλής καταψήφισε τα 5 από τα 6 νομοσχέδια για μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας. Υπερτάχθηκαν οι βουλευτές του Δυσί και της Αλληλεγγύης και εναντίον οι βουλευτές των υπολείπων κομμάτων. Το νομοσχέδιο για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων παραπέφθηκε ξανά στην Επιτροπή Οικονομικών. Άδοξο τέλος είχε σήμερα η πολύκροτη αλλά και πολύχρονη προσπάθεια για μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας. Η Ολομέλεια της Βουλής κατά πλειοψηφία καταψήφισε τα 5 από τα 6 νομοσχέδια. Υπέρ τάχθηκαν 18 βουλευτές του Δυσί και της Αλληλεγγύης και κατά 30 βουλευτές του ΑΚΕΛ, του ΔΥΚΟ, της ΕΔΕΚ, της Συμμαχίας Πολιτών, των Οικολόγων και του ΕΛΑΜ. Το νομοσχέδιο για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων παραπέμφθηκε ξανά στην Επιτροπή Οικονομικών. Ισοπεδώθηκαν τα πάντα. Δεν έχω ακούσει να συμφωνούσαν τελικά. Κατά τα άλλα, επί πολλήν καιρών, θέλουμε τελικά κείμενα, μα εκείνη η παράγραφος είναι αντισυνταγματική, ας την ξαναπάρουμε στην νομική υπηρεσία, ας ξαναέλθουν πίσω και να τα δούμε ξανά από την αρχή και να υποβάλουμε και ερωτήματα και έχουμε και εισηγήσεις και θα δούμε και κοινές τροπολογίες με άλλα κόμματα κτλ. Κτλ. Τέτοιο σύστημα δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Όταν όμως εκάμαμε προτάσεις για τα θέματα των αξιολογήσεων, για τα θέματα των προσλήψεων, για τις διάφορες άλλες λειτουργίες της δημόσιας υπηρεσίας, αμέσως ο υφυπουργός και η κυβερνητική πλευρά έπαιρναν μια αμυντική στάση, μα πώς μπορεί να γίνει αυτό. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες από βουλευτές από όλες τις παρατάξεις για ενσωμάτωση στα εν λόγω νομοσχέδια παρατηρήσεων, θέσεων και διαφοροποιήσεων που πίστευαν ότι θα βελτίωναν τα μέγιστα το επίπεδο της προσδοκούμενης μεταρρύθμισης, αυτό κατέστη αδύνατο λόγω της άτεγκτης στάσης της κυβερνητικής πλευράς. Χρειάστηκε 3 ολόκληρα χρόνια για να διαμορφώσει αυτές τις προτάσεις. Είναι εύκολο στα κοινοβουλευτικά κόμματα με συνοπτικές διαδικασίες συζήτησης ενός ή δύο μηνών να μπορέσουν να έχουν διαμορφωμένη, ολοκληρωμένη άποψη έτσι ώστε η δική τους συνδρομή να είναι θετική, να είναι επικοδομητική. Νομίζω πως όχι. Η ΕΔΗ εξακολουθεί να έχει αυτή τη δεσπόζουσα θέση η οποία δυστυχώς και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι θα συμβάλλει στη διατήρηση της εξάρτησης των προσλήψεων ή των προαγωγών από καθαρά κομματικά κριτήρια. Η δημόσια υπηρεσία δεν είναι τσιφλίτσι κανενός. Ούτε του οποιοδήποτε Προέδρου, ούτε του οποιοδήποτε Υφυπουργού ή Διευθυντή Υπουργείου, ούτε βουλευτή, είτε οποιοδήποτε αξιωματούχου. Δημόσια υπηρεσία ανήκει στο δημόσιο. Ανήκει στους δημότες, ανήκει στους πολίτες. Ανήκει στους κατοίκους αυτής της χώρας. Και αυτούς πρέπει να εξυπηρετεί. Ούτε την Πασιδή, ούτε τον Υφυπουργό. Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρήστος Χρήστου, εξέφρασε την προθυμία του να συμμετέχει στην διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου με πιο ριζοσπαστικές λύσεις για την δημόσια υπηρεσία.
Την έκδοση του εφοπλιστή Μιχάλη Ζολώτα στην Κύπρο αποφάσισε ο Άριος Πάγος στην Αθήνα, προκειμένου να δικαστεί για το χρηματισμό του πρώην κεντρικού τραπεζίτη της Κύπρου Χριστόδουλου Χριστοδούλου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο όμιλος ΜΙΚ κινούσε τα νήματα πίσω από την κατάθεση της εταιρείας Focus του Μιχάλη Ζολώτα, ποσού 1 εκατομμύριο ευρώ στην εταιρεία της κόρης του πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου, προκειμένου ο τελευταίος να συνενέσει εμπολής σε μεταβίβαση μετοχών της Μαρφίν Λαϊκής, δίχως τον απαραίτητο έλεγχο. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται επίσης τα πρώην στελέχη της Λαϊκής Τράπεζας Κυριάκος Μάγειρας και Μιχάλης Φόλε, ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου, η κόρη του, ο γαμπρός του και τρεις εταιρείες, η εταιρεία Χριστοδούλου, η Focus και η ΜΙΚ του Ανδρέα Βγενόπουλου. Σε γραπτή δήλωση στο ΡΙΚ, ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κλήρηδης χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός ότι ο Μιχάλης Ζολώτας θα δικαστεί στην Κύπρο έστω και για τη μία αυτή κατηγορία. Σημείωσε πως η ελληνική δικαιοσύνη έκρινε ότι για τα υπόλοιπα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται διεκπράχθησαν στην Ελλάδα και θα πρέπει να δικαστεί εκεί. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο Μιχάλης Ζολώτας θα εκδοθεί στην Κύπρο σε περίπου μία εβδομάδα, αφού πρώτα εκδοθεί το επίσημο κείμενο της απόφασης και υπάρξει συνεννόηση των Κυπριακών με τις ελληνικές αρχές για την μεταφορά του. Ενθαρρυντικά μηνύματα για την κυπριακή οικονομία. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο καταγράφεται ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Την αποκοπή κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό σχολίασε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, λέγοντας ότι ο προγραμματισμός της κυβέρνησης σε σημαντικά ζητήματα δεν διαφοροποιείται. Ανάπτυξη για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο παρουσίασε το τρίτο τρίμηνο του 2016 η κυπριακή οικονομία, με τον ρυθμό ανάπτυξης να ανέρχεται στο 2,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία. Η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται κατά κύριο λόγο στους τομείς ξενοδοχεία και εστιατόρια, επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, λιανικό και χοντρικό εμπόριο, μεταποίηση, κατασκευές και μεταφορές. Αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης κατέγραψαν οι τομείς ενδιάμεση, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και ενημέρωση και επικοινωνία. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο του τρίτου προγράμματος του ΡΙΚ, ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο προγραμματισμός της κυβέρνησης για σημαντικά ζητήματα, όπως είναι οι αποκρατικοποιήσεις, δεν διαφοροποιείται. Κλήθηκε να σχολιάσει την αποκοπή από τη Βουλή Κονδυλίων κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2017. Θα είναι κατά μερικές δεκάδες εκατομμύρια, 20-25, πιο λίγες οι συνολικές δαπάνες του δημοσίου. Αυτό δεν μας ενοχλεί. Ίσως ενοχλούσε όσους ζητούσαν κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή συνεχή διόγκωση των δαπανών, πάντως δεν μας ενοχλεί εμάς. Ο κύριος Γεωργιάδης τόνισε ότι σύντομα θα κατατεθούν μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια ενώπιον της Βουλής, λέγοντας χαρακτηριστικά «Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του». Ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Φιδίας Πυλίδης, δήλωσε ότι η Βουλή δεν στάθηκε στο ύψος της αποστολής της. Έχει παρουσιαστεί ένας ισολογισμένος προϋπολογισμός από την κυβέρνηση στη Βουλή και η Βουλή πρέπει να δει στο σύνολο αυτών των προϋπολογισμών και όχι να ασχολείται με συγκεκριμένα κονδύλια, να προσπαθεί να σταυρώσει κονδύλια. Αυτά είναι η δουλειά της εκτελεστικής εξουσίας και του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Δησύ σε ανακοίνωση αναφέρει ότι χάρη στις σωστές πολιτικές της κυβέρνησης που αξιοποιεί τις θυσίες που έκανε τα προηγούμενα χρόνια ο λαός μας, αλλά και στο δυναμισμό της κοινωνίας, έχουμε μπει σε μια νέα φάση ανάπτυξης την οποία και πρέπει να εμπεδώσουμε και να ενισχύουμε διαρκώς, σχεδιάζοντας και ένα νέο οικονομικό πρότυπο για τη χώρα. Η απαξίωση της μισθωτής εργασίας, παρά τη μικρή βελτίωση που υπολογίζεται για το 2016, έχει οδηγήσει την αγοραστική δύναμη των μέσων μισθών περίπου 20 χρόνια πίσω, σημείωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου και Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ, Πάμπης Κυρίτσης. Μιλούσε σε εκδήλωση παρουσίασης έκθεσης για την οικονομία και την απασχόληση για το 2016 που διενήργησε το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ. Στην κατάταξη των 15 πιο προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κριτήριο τις μεικτές αποδοχές, η Κύπρος είναι η τρίτη χειρότερη μαζί με την Ελλάδα και την Πορτογαλία με σημαντική απόσταση από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Το συμπέρασμα αυτό περιλαμβάνεται στα συμπεράσματα της έκθεσης που διενήργησε το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ με αντικείμενο μελέτη στην οικονομία και την απασχόληση.
Η θεωρία ότι η υποβάθμιση των μισθών οδηγεί στην αυτόματη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και κατ' επέκταση στη δημιουργία θέσεων εργασίας αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά μύθος, είπε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ και Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ, Πάμπης Κυρίτσης. Με τα στοιχεία που παρατίθενται, η απαξίωση της μισθωτής εργασίας, παρά την μικρή βελτίωση που υπολογίζεται για το 2016, έχει οδηγήσει την αγοραστική δύναμη των μέσων μισθών περίπου 20 χρόνια πίσω. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης, τον τελευταίο χρόνο, παρόλο ότι φαίνεται τάση μείωση στα ποσοστά ανεργίας, την ίδια ώρα ο αριθμός των απασχολουμένων φαίνεται στατιστικά να συρρυκνώνεται. Η εξήγηση αυτού του παράδοξου, αναφέρεται στην έκθεση, βρίσκεται στο γεγονός ότι η επιδείνωση της ποιότητας απασχόλησης εξωθεί εργαζομένους είτε στην παρέτηση και στην αποχώρηση από το εργατικό δυναμικό, είτε στη μετανάστευση. Υπολογίζεται ότι μεταξύ 12 και 15 η απασχόληση έχει μειωθεί 12% και οι απασχολούμενοι είναι κατά 40.000 λιγότεροι. Οι μελετητές σημειώνουν επίσης τα συμπεράσματά τους πως η έξοδος από την ύφεση το 2015-2016 δεν σημαίνει ότι η οικονομία επιστρέφει στην κανονική της κατάσταση. Για αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων στη Βρετανία και στην Ευρώπη προειδοποιούν οι μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας. Κάνουν μάλιστα λόγο για άνευ προηγουμένου επίπεδο απειλής, συνδέοντάς το με τις επιθέσεις κατά του Ισλαμικού κράτους στη Συρία. Επιθέσεις κατά της Βρετανίας και άλλων δυτικών χωρών ετοιμάζουν οι τζιχαντιστές, προειδοποιεί η MI6. Ο επικεφαλής της Βρετανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Άλεξ Γιάνγκερ, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι όσο η Ρωσία βομβαρδίζει τη Συρία, η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ετοιμάζει πλήγματα κατά του δυτικού κόσμου. Το επίπεδο απειλής είναι άνευ προηγουμένου. Από τον Ιούνιο του 2013, οι Βρετανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών και Ασφαλείας έχουν εμποδίσει 12 τρομοκρατικές συνωμοσίες. Η MI5 και η αστυνομία συνεχίζουν να διερευνούν εκατοντάδες άτομα προσιλωμένα στην εκτέλεση ή την υποστήριξη τρομοκρατικών εγκλημάτων κατά των πολιτών μας. Ο αρχηγός της MI6 υποστήριξε ότι η απειλή προέρχεται από δομές του Ισλαμικού κράτους μέσα από τη Συρία. Κατηγόρησε μάλιστα Μόσχα και Δαμασκό ότι με τη στάση τους εμποδίζουν μια πραγματική νίκη επί των τζιχαντιστών και οδηγούν τη Συρία σε ερημοποίηση. Είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία επικεφαλής των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών ενημερώνει εκπροσώπους του τύπου. Η MI6 θεωρείται μια από τις πιο μυστικοπαθείς οργανώσεις στον πλανήτη. Το Υπουργείο Υγείας καλεί το καταναλωτικό κοινό, το οποίο έχει στην κατοχή του το τρόφιμο με την επωνυμία Σταφίδα Σεράνο με αριθμό παρτίδας 170-126 και ημερομηνία ανάλωσης πριν από τις 16 δεκάτου του 2017 να αποφύγει την κατανάλωσή του. Στο προϊόν εντοπίστηκε οχυροτοξίνη Α σε ποσοστό μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου από την κοινοτική νομοθεσία ορίου. Οι υγειονομικές υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερώσει την εταιρεία με οδηγίες για άμεση ανάκληση και απόσυρση όλης της ποσότητας της συγκεκριμένης παρτίδας. Προεκλογική συγκέντρωση πραγματοποίησε εχθές ο υποψήφιος δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας. Πρόθεση του κυρίου Βύρα είναι ένας συνενετικός δήμαρχος που θα συνεργαστεί με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, θα διεκδικήσει και θα κερδίσει για την πόλη, όπως είπε. Αποφασισμένος να δουλέψει συλλογικά για να κρατήσει ψηλά τον πήχη των προσδοκιών των Λαρνακαίων, να αποκαταστήσει την αξιοπρέπεια της πόλης και να τοποθετήσει τη Λάρνακα στον οικονομικό, τουριστικό και αναπτυξιακό χάρτη της χώρας μας, δηλώνει ο υποψήφιος για τη Δημαρχία Λάρνακας Ανδρέας Βύρας, ο οποίος χθες βράδυ πραγματοποίησε προεκλογική συγκέντρωση. Πρόθεσή του είναι να είναι ένας συνενετικός δήμαρχος που θα συνεργαστεί με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, θα διεκδικήσει και θα κερδίσει για την πόλη. Φίλες και φίλοι, έχω μάθει στη ζωή μου να δουλεύω σκληρά και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Η πρόκληση σε καμιά περίπτωση δεν είναι ατομική. Κανένας από μόνος του δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Γι' αυτό σας καλούμε όλοι μαζί να δουλέψουμε, θα περάσουμε τον πύχη, θα τον ανεβάσουμε ακόμα ψηλότερα και μαζί με τον πύχη και την πόλη μας. Όσο πιο ψηλά γίνεται, γιατί αξίζει στον Λάρνακας.
Το όραμά του για τη Λάρνακα ανέφερε ξεδιπλώνεται μέσα από το τρίπτυχο. Λάρνακα, ανθρώπινη και λειτουργική για τους δημότες της, φιλόξενη για τους ντόπιους και ξένους επισκέπτες της και ελκυστική στους επενδυτές και την επιχειρηματικότητα. Θα εργαστεί για να γίνει η Λάρνακα πράσινη και καθαρή, προσβάσιμη σε όλους με ένα σύγχρονο δικό δίκτυο και επαρκή συγκοινωνίες, τεχνολογικά αναπτυγμένη και εξυπηρετική. Στο πρόγραμμά του είναι να αναδείξει την προνομιακή θέση της Λάρνακας και να σχεδιάσει έπειτα από συλλογική δουλειά υπηρεσίες που θα παροτρύνουν την επιχειρηματικότητα, αλλά δεν θα χαρίζονται με ιδιωτελή κριτήρια, όπως ανέφερε. Στην προεκλογική εκστρατεία, τόνισε, κράτησε συνειδητά αποστάσεις από αλληλοκατηγορίες και κατέθεσε την υποψηφιότητά του ως κάτι νέο και δημιουργικό, με όραμα και όρεξη να προσφέρει, αξιοποιώντας την εμπειρία του σε διοικητικές θέσεις μεγάλων οργανισμών και διεκδικώντας τη Δημαρχία με δυναμισμό και εντιμότητα. Να δούμε τώρα ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα σε συντομία. Οι βουλευτές Λάρνακας Ζαχαρία Ζαχαρίου και Ανίτα Δημητρίου του ΔΥΣΥ, Γιώργος Προκοπίου και Χρήστος Ορφανίδης του ΔΥΚΟ χαρακτήρισαν τα φόπλακα για την ανάπτυξη της Λάρνακας την καταψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής Κονδυλίου για εμπειρογνώμονες και το λιμάνι και τη μαρίνα της πόλης. Ανακοίνωσαν ότι θα ζητήσουν συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη ώστε να ανατραπεί η απόφαση και να εξευρεθούν τα κονδύλια. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διοργάνωσε τη διήμερη Μεσογειακή Σύνοδο με θέμα την αηφόρο ανάπτυξη, στην οποία έλαβαν μέρος 25 χώρες στο πλαίσιο της Συνόδου. Υιοθετήθηκε η διακήρυξη της Λευκωσίας και το στρατηγικό σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση για την αηφόρο ανάπτυξη στη Μεσόγειο. Ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Καδίσο, ο οποίος προείδρευσε τη Συνόδου, τόνισε ότι η διακήρυξη αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο αποτελεί τη βασική πολιτική προτεραιότητα όλων των χωρών παγκοσμίως μέχρι το 2030. Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου παρουσίασε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας με θέμα η ενεργό συμμετοχή των νέων στα κοινά και στη δημοκρατική ζωή του τόπου. Σκοπός της έρευνας, η οποία διενεργήθηκε, ήταν να καταγράψει τον αντίκτυπο που έχουν οι παρούσες πολιτικές και κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες στους νέους. Προλογίζοντας την παρουσίαση, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παναγιώτης Εντώνας ανέφερε ότι η έρευνα δείχνει πως οι νέοι που απέχουν από τις εκλογικές διαδικασίες δηλώνουν έλλειψη εμπιστοσύνη στην πολιτική, αδιαφορία για την πολιτική και νιώθουν ότι η ψήφος δεν έχει αποτελέσματα ή δεν αλλάζει τίποτα. Στην νομική υπηρεσία, την αστυνομία και την ελεγκτική υπηρεσία για τον άρτιο συντονισμό μεταξύ τους σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση και την καταστολή ποινικών υποθέσεων διαφθοράς και διαπλοκής απονεμήθηκε το ετήσιο βραβείο της Διεθνούς Διαφάνειας Κύπρου στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΒΕ με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά της διαφθοράς. Στην κατηγορία φυσικά πρόσωπα βραβεύθηκε ο Δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος. Βραβεύτηκαν επίσης οι νικητές μαθητικού διαγωνισμού ζωγραφικής και ποίησης με θέμα τη διαφθορά. Επίσης βραβεύθηκαν οι νικητές στο διαγωνισμό με θέμα εφαρμογή καλών πρακτικών κατά της διαφθοράς στην Κύπρο για το 2015-2016. Έκκληση προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας απευθύνει ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων να αποκτήσει ηγετικό και καταλυτικό ρόλο στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Τον κάλεσε ακόμη να στηρίξει και να θωρακίσει τον Υπουργό Υγείας στην πορεία υλοποίησης του οδικού χάρτη εφαρμογής του ΓΕΣΥ και να αποκλείσει όλες εκείνες τις μολυσματικές αστείες, οι οποίες έχουν στόχο να τον εμποδίσουν από το να τηρήσει τις δεσμεύσεις του. Σε συνέντευξη τύπου, ο Μάριος Κουλούμας τόνισε ότι οι κύκλοι που απεργάζονται την ακύρωση του ΓΕΣΥ θα βρουν απέναντί τους την ισχυρή αντίδραση των πολιτών. Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε κατά πλειοψηφία νομοθεσία για τον τρόπο διεξαγωγής εράνων κατά τις κηδείες. Προβλέπει την παροχή του δικαιώματος στους οικείους του αποθανόντος να αποφασίζουν για την αποδοχή εισφορών κατά τις κηδείες, δηλαδή σε ποιους θα πάνε τα χρήματα. Η απόφαση θα πρέπει να έχει και τη σύμφωνη γνώμη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής. Η μερίδα με θέμα σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λευκωσία στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ημερίδα διοργάνωσαν το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Αστυνομίας. Στόχος της ημερίδας ήταν η αύξηση του ποσοστού ευαισθητοποίησης για την προστασία και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Λευκωσία.
Και πάμε τώρα να πάρουμε μια γεύση από Χριστούγεννα στην υπέρλαμπρη Λιόν, στη Γαλλία. Άρχισε λοιπόν η μοναδική και διάσημη πλέον γιορτή των φώτων. Τα κτίρια της πόλης αλλάζουν όψη με τις φαντασμαγορικές δημιουργίες καλλιτεχνών που συνδυάζουν χρώματα, φως αλλά και μουσική. Μια πανδεσία φώτων, χρωμάτων και ήχων. Αυτή την εποχή όλα τα εμβληματικά κτίρια της Λιόν αλλάζουν μορφή τα βράδια από τις δημιουργίες των καλλιτεχνών που συμμετέχουν στην πασίγνωστη πλέον γιορτή των φώτων. Πίσω μου βλέπετε μια δημιουργία που περιλαμβάνει ρομπότ. Προτάθηκε από επιχειρηματίες που ήρθαν και μας προσέφεραν τη δυνατότητα να εργαστούμε με αυτά τα υπερσύγχρονα μηχανήματα. Είναι ένας τρόπος να προκύψει κάτι διαφορετικό και μια νέα καλλιτεχνική άποψη και να προκύψουν θαύματα από αυτά τα μηχανήματα που ίσως σε κάποιους να φαίνονται ψυχρά και βιομηχανικά. Το 2015, εξαιτίας των τρομοκρατικών επιθέσεων, δεν πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, ενώ φέτος αντί των 4 ημερών οι εκδηλώσεις περιορίζονται στις 3. Οι επισκέπτες πολλαπλασιάζονται αυτή την εποχή στη Λιόν, αφού θέλουν να δουν από κοντά το υπερθέαμα. Το 2014, που ήταν η προηγούμενη χρονιά των εκδηλώσεων, υπολογίζεται ότι 3 εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν στη Λιόν. Η γιορτή των φώτων μαγεύει και προχωρά. Το 2016 είναι η επανεκκίνηση για το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της Λιόν, όπου είναι καλό να συμμετέχει στο πάρτι, αλλά με μεγάλη ασφάλεια. Φαντασμαγορικές εικόνες. Πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε μαζί για να δούμε την αθλητική επικαιρότητα.